έκρα χθες, απεργία γάρ. Το πιο επίκαιρο απ' όλα ήταν το σαν σήμερα της ΝΕΤ. Και βγαίνει ο Βαγγελάτος μαγνητοσκοπημένος. Λέω θα δείξουν και τις ειδήσεις μετά, μαγνητοσκοπημένες. Είναι αυτό που λες η ζωντανή μαγνητοσκόπηση. Και να τσατίζει το Αϊβαλιώτης. Μα είναι δυνατόν! Η ρεπούση στη Βουλή και ο Καρατζαφέρης έξω! Η ρεπούση στη Βουλή και ο Καρατζαφέ! Δεν θέλω να σε στεναχωρέσω, κύριε Αϊβαλιώτη μου, αλλά το ίδιο κατάλληλο στους θεωρώ και τους δύο. Και θα είναι κι άλλοι, νομίζω. Επίσης για τους φόρους. Μην το συζητάτε άμα θα βάλετε παραπάνω ή όχι. Δεν μας νοιάζει. Βάλτε όσους θέλετε παραπάνω. Εμείς τερματίσαμε. Τιλτ. Και μετά έχει και ο Παπαχελάς επανάληψη συνέντευξη του Κύρκου, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να βλέπουμε Sky. Διώκεται αυτό ή όχι ακόμα. Ο Βαρουφάκης έγραψε κι άλλο άρθρο. Το μνημόνιο οδηγεί σε έξοδο από το ευρώ. Ωραία, με το μνημόνιο σε έξοδο. Χωρίς το μνημόνιο πάλι σε έξοδο, τι κάνουμε με τους κουμπάρες, παίζουμε. Πείτε, ξεκαθαρίσουμε, ναι, δεν ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί το βλέπουμε θετικά. Ναι στο μνημόνιο, ναι στη δραχμή. Δεν παίζει αυτό ο συνδυασμός. Μπαλάκι. Αν και διαβλέπω μια σύγχυση. Νομίζω υπάρχει μετρήσιμο ποσοστό ανθρώπων που λένε ναι στο ευρώ, όχι στο μνημόνιο. Και εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Λάθος είδος. Ο Νόε, σύμφωνα με τη βίβλο, λέει πήρε 1 εκατομμύριο είδη ζώων μέσα στο ferry boat του. Αυτό. Στο ferry boat. Λογικά θα πήρε 1 ζευγάρι ανθρώπων και 1 Ελλήνων. Και δεν ξέρω αν τους ακούτε στα κανάλια. Θα προστατεύσουν μισθούς και συντάξεις και όλοι θα τους προστατεύσουν. Πώς γίνεται όλοι να προστατεύουν μισθούς και συντάξεις και να είναι αυτοί που μειώνονται. Καλύτερα μας πούν θα ελπίζουν ελεύθερα τα εισοδήματα των πλουσίων. Μπας και γίνει κάτι. Τελευταίο δημοσκοπικό ερώτημα, θα πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Βάλτε άλλο ερώτημα. Πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος σωστά. Πιο λογικό. Καθένας το σωστά, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί από τα προεκλογικά προγράμματα τι να καταλάβεις. Όλες οι κυβερνήσεις μεταπολίτευσης είχαν εξαιρετικά προεκλογικά προγράμματα. Και έχω να πω ότι σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα δεν έγραφε θα αφήσουμε το μεταναστευτικό στην τύχη του. Και ότι γίνει, αδερφέ, δεν το έγραφε. Έχω να πω ότι σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ δεν έγραφε θα δανειζόμαστε μέχρι τελικής πτώσης και δεν γαμιέται. Και τέλος, για όλους και για όλα, έκανε δηλώσεις η Βάνα Μπάρμπα και για τη Showbiz, για την οποία είπε, πιστεύω, λέει, ότι περνάει μια πτώση τώρα, αλλά θα ξαναγεννηθεί. Μετά τα Χριστούγεννα, τον Οκτώβρη. Τα Χριστούγεννα τα βάζει τον Οκτώβρη. Εντάξει. Και θα περάσουμε ένα τραγικό καλοκαίρι, είπε η Βάνα Μπάρμπα. Όλοι μας. Τραγικότητα του καλοκαιριού οφείλεται και στην πεσμένη Showbiz. Αλλά είπε και ένα καλύτερο. Στην πολιτική πάνε όλοι για να βολευτούν. Γιατί νομίζω ότι το σκεφτόμαστε όλοι. Γιατί η πολιτική είναι η πρίκα του καλλιτέχνη που γερνά και μεγαλώνει. Γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Ρένο, τ' ακούς, για σένα το λέει. Και τέλος καταγγέλλω και την κίνηση του πικραμένου να πληρώσει το εισιτήριο της γυναίκας του για το ταξίδι στις Βρυξέλλες. Θα τρίζουν κόκαλα. Του Άκη μη του το πείτε, θα πάθει εγκεφαλικό. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.